Κύριε Προϊστάμενε, ναι, έχω μία τρομερή ιδέα. Elden Ring, το νέο φανταστικό roleplaying game. Και τι περιμένει, να επενδύσουμε αμέσω! Είστε σίγουρος πω αυτή τη φορά έχετε καταλάβει για τι πράγμα μιλάω. Και βέβαια έχω καταλάβει. Για χαζόμενε περνά, μπορώ να επικαλεστώ την πέμπτη τροπολογία. Τι ασταρτησίε είναι αυτέ που λε. Τέλο πάντων, πες μου για το Eldorado, τι θα τι δίνουμε. Ποιε? Τι ερωμένε μου. Γιατί έχω πήξει στι έξι νοσοκόμε. Τόσε νοσοκόμε δεν θα βρει ούτε σε κανονικό νοσοκομείο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάντω, η αλήθεια είναι πω οι ρόλοι που θα υποδίδουν οι παίκτε στο Elden Ring δεν του λε ακριβώ και σεξ. Δηλαδή, θα υποδίδουν του Tarnished ή αλλιώ του αμαυρωμένου, οι οποίοι θα ψάχνουν στι ενδιάμεσε χώρε για τα κομμάτια του δαχτυλίου. Καλά, είσαι εντελώ λαμμένο! Αν ήθελα να έχω μία μαυρισμένη να ψάχνει δαχτυλίδια σε εξωτικέ χώρε, θα ήμουν ακόμη με την πρώην μου! Οι ενδιάμεσε χώρε είναι ο κόσμο του παιχνιδιού. Είναι χωρισμένε σε έξι περιοχέ και κάθε περιοχή την κυβερνάει ένα ημίθεο. Τι με νοιάζει εμένα τι κάνει αυτό ο ηλίθιο και γιατί χρειάζονται τόσε περιοχέ. Γιατί είναι ένα φιλόδοξο project. Θα είναι ο μεγαλύτερο κόσμο που έχει σχεδιάσει ποτέ η From Software. Εντάξει, κατοχυρώθηκε. Είσαι εντελώ βλαμμένο. Για να ρωτήσω το παιχνίδι μου, μιλά στην ώρα. Δεν σα μιλάω για ένα απλό παιχνίδι. Το Elden Ring θα έχει εξαιρετικά γραφικά, πλούσια υπόθεση και υψηλή πρόκληση στο gameplay. Αναμένεται να αποσπάσει σχεδόν τέλεια βαθμολογία από του κριτικού. Και για καλό μου το λε αυτό. Αφού οι κριτικοί έχουν χαζέψει από τι πολλέ ρακέ και τι μπαλωθιέ. Και άμα του από αυτό είναι αδερφή, σου ανοίγουν και βεντάλια. Και σου κάνουν αέρα με τη βεντέτα. Τι πράγμα, Τίποτα, αφήστε το. Πάντω το παιχνίδι θα είναι βασισμένο στη σειρά σε όλε τι Ο Μιγιαζάκη έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτό το είδο. Και στα κλιματιστικά και στα αυτοκίνητα. Αρκεί να μην σου σβήσει, όχι Μιτσουμπήση. Μιλάω για τον Χιντετάκα Μιγιαζάκη, τον δημιουργό του παιχνιδιού. Το πολύ το Χιντετάκα, ο οποίο Μιγιαζάκη για την πλοκή του παιχνιδιού έχει συνεργαστεί με τον George R. R. Martin. Κάτσε περίμενε. Αυτό ο Μάρτη δεν υποέγραψε το παιχνίδι με τι και όλοι να σκοτώνονται να κάτσουν στο πιο άβολο κάθεσμα στον κόσμο. Αν εννοείται το Game of Thrones, ναι, αυτό είναι ο συγγραφέα. Κατάλαβα. Με αυτού του δύο μαζί θα γεμίσουμε σχιστομάθε νάνου και άβυζε το θράκι. Και περιμένουν πω έτσι θα έχουν επιτυχία. Το παιχνίδι αναμένεται να πουλήσει μέχρι και 4 εκατομμύρια κομμάτια στι πρώτε 5 εβδομάδε τη κυκλοφορία του. Κρίω. Συνήθω όταν σα λέω τα κέρδη, ενθουσιάζεστε. Με το Γιώργι το μαρτάκι για συγγραφέα, θα περιμένουμε πολύ για αυτό αυτά κέρδη. Είσαμε 10 χειμώνε. Τι εννοείται. Αυτό για να γράψει κάτι. Πρέπει πρώτα να περάσει δεκαετία, να παχτεί και μια ολόκληρη σειρά και α, αν θυμηθεί ότι κυκλοφορήσει. Εσύ, εσύ που το ξέρετε αυτό, έχετε διαβάσει τα βιβλία του Εγώ, χι βέβαια. Ένα φίλο, ε, δεν το ξέρει, είναι από το χωριό. Κατάλαβα, από το τρακοχώρι. Πάντω η αλήθεια είναι πω ίσω να υπάρξει μια καθυστέρηση κυκλοφορία του παιχνιδιού. Αλλά θα είναι μικρή. Ναι, ναι, αυτά μου λένε και οι μου. Αλλά πε πω, αν μια καθυστέρηση διαρκεί πάνω από ένα μήνα, δεν λέγεται καθυστέρηση, λέγεται τεστ πατρότητα. Δεν ξέρω αν θα του φτάσει ένα μήνα. Θα χρειαστεί να το τεστάρουν πρώτα, για να δουν αν λειτουργεί σωστά. Ωραία, μέσα αυτό το μήνα α βάλουν όσου νερντούλε θέλουν να κάνουν όσα τεστ drive θέλουν. Τσάμπαθαμε. Μα έτσι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα. Ειδικά η έκδοση για το PC μπορεί να αρχίσει να κολλάει. Ε, και... Το πολύ πολύ του λέμε να το κυκλοφορήσουν και ό,τι προβλήματα προκύψουν τα λύνουν μετά. Όμω έτσι οι χρήστε θα αρχίσουν να βάζουν κακέ βαθμολογίε στο παιχνίδι. Και τι μα ενδιαφέρει εμά, εμά μα ενδιαφέρουν μόνο οι βαθμολογίε από του μανιάτε. Και εκεί είπε πω θα τα πάμε καλά. Ναι, αλλά ίσω να έχουμε και εκεί κάποιο θέμα. Τι θέμα. Επειδή οι βαθμολογίε των κριτικών θα είναι τόσο εξαιρετικά καλέ, μπορεί κάποιοι να αρχίσουν να δίνουν μαζικά κακέ βαθμολογίε ίσα για τι κατεβάσουν. Γιατί δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο, απλά από αντίδραση σε τόσο καλή βαθμολογία. Μου φαίνεται έχουν ε, την ίδια λογική με το προσωπικού. Μην δουν έναν άνθρωπο να βάζει καλέ κριτικέ, αμέσω να πέσουν να τον φάνε. Το τμήμα προσωπικού σα ζήτησε να κάνετε μία απλή αξιολόγηση των εργαζομένων. Εσεί διοργανώσετε ολόκληρη καλλιστεία. Ακριβώ. Εγώ φταίω που ήθελα να είμαι αξιοκρατικό. Αξιοκρατικό. Και βέβαια, πώ να αξιολογήσω σαν την εργαζόμενη, αν δεν τη δει πρώτα φορά επικίνη. Δεν μπορώ να την κρούσει αυτή τη λογική. Τέλο πάντων, επειδή με κούρασε, ξέχασα την επένδυση. Δεν με ενδιαφέρει πια. Μα είστε σίγουρο, προβλέπετε πω το παιχνίδι θα έχει τεράστια επιτυχία. Πολύ αισιόδοξο σε βρίσκω. Πόση αγάπη την έρντουλε νομίζει ότι υπάρχουν.